Λοιπόν, πάμε στο φίλο τώρα που είναι στη γραμμή. Γεια σας. Ναι. Ο Νεοκλήση μου, ήθελα να πω κάτι για το αεροδρόμιο. Ναι. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις, σε πρωτεύουσες τέλος πάντων, υπάρχει πάντοτε ένα, δύο, τρία αεροδρόμια περιφερειακά, τα οποία χρησιμεύουν και σαν αεροδρόμια ασφάλειας. Ναι. Δηλαδή μπορεί κάτι να συμβεί σε ένα αεροδρόμιο, κάποιος, για κάποιο λόγο, και να χρειάζονται τα αεροπλάνα που έρχονται, γιατί έρχονται με το 2, 3, 4 λεπτά το ένα πίσω από το άλλο, να υπάρχει χώρος να συνεχίσει, ας πούμε, η προσγείωση. Εμείς τώρα λοιπόν τα αεροδρόμια ασφαλείας για το ελληνικό είναι στη Θεσσαλονίκη και του Ηρακλείου Κρήτης. Σκεφτείτε δηλαδή τι αποκλεισμό έχουν υποστεί οι δικές μας οι μετακινήσεις. Ποτέ σε καμία στην ιστορία της ανθρωπότητας ένα αεροδρόμιο δεν εγκαταλείπεται. Και αυτό σαν του ελληνικού, το οποίο θεωρείται ας πούμε ένα από τα πιο σίγουρα αεροδρόμια για τις καιρικές συνθήκες. Το αεροδρόμιο αυτό κατασκευάστηκε στην αρχή του περασμένου αιώνα και στην ιστορία του είχε κλείσει μόνο 5 φορές. Ενώ το αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος σχεδόν κάθε χρόνο λόγω παγετού, κρύου, ομίχλης, κλείνει πολύ συχνά. Ένα αυτό. Στο συμβόλαιο κατασκευής του αεροδρομίου στα Σπάτα υπάρχει ένας κανόνας που λέει ότι απαγορεύεται η λειτουργία άλλου πολιτικού αεροδρομίου σε ακτίνα 100 χιλιόμετρων. Πράγματι. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν αυτοί που υπέγραψαν συμφωνίες, δηλαδή Μητσοτάκης και μετά το Πασόκ με το Λαγιώτη, θέλανε να βοηθήσουν έτσι κι αλλιώς εκείνο το αεροδρόμιο. Εγνωρίζοντας ότι το αεροδρόμιο θα πήγαινε εκεί, είχαν γίνει αγορές μεγάλων εκτάσεων όταν οι τιμές ήταν πολύ χαμηλές και όταν έγιναν οι απολωτριώσεις υπήρξαν άνθρωποι που έκαναν τρελά κέρδη. Το αεροδρόμιο του ελληνικού ήταν κανονισμένο να πάει στους ολιγάρχες, τους Έλληνες. Αλλά αυτά τα πράγματα είναι σχέδια τα οποία είχαν φτιαχτεί από τότε. Το αεροδρόμιο του ελληνικού μπορεί να δουλέψει κανονικά με ένα κάθετο διάδρομο. Υπήρχαν σχέδια από παλιά του Δοξιάδη και άλλων με ένα κάθετο διάδρομο από τη θάλασσα κάθετο προς την παραλία, θα λέγαμε, ούτως ώστε να μην ενοχλεί τους κατοίκους γύρω. Εντάξει, υπήρχαν προτάσεις για τεχνητό νησί στη θάλασσα όπου θα γινόταν αεροδρόμιο, όπως έγιναν για παράδειγμα, όπως έγινε αντίστοιχα στην Ιαπωνία. Είναι μεγάλο κόστος, ενώ εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα μεγάλο κόστος, κόστος ο κουκούς αηδόγει με τη χόχτη. Να δημιουργούν δεξιά και αριστερά μαρίνες, όλα αυτά που λέμε, ούτως ώστε ας πούμε ο διάδρομος να μην ενοχλεί τους κατοίκους γύρω και να χρησιμοποιούμε αυτό το πράγμα το έκανε στο Μιλάνο. Το Μιλάνο όταν κατασκευάστηκε το καινούριο αεροδρόμιο το 2000, το Μαλπένσα 2000, το παλιό αεροδρόμιο του Μιλάνο Λινάτε, οι Ιταλοί το κρατήσανε. Και εκεί είπαν εδώ θα περπατάνε μόνο οι δικές μας οι γραμμές οι ιστορικές, τους πήγανε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, οι εταιρείες εκ των οποίων και οι τότε Ολυμπιακοί πήγαν οι Ιταλοί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και είπανε αυτή είναι η Ιταλία, αυτό είναι το αεροδρόμιο μας και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Και το δικαστήριο είπε βεβαίως κάντε ό,τι θέλετε. Γιατί, και εμείς το ίδιο είπαμε, παιδί μου. Ας πούμε ότι επειδή το Λινάτι είναι πιο κοντά στο κέντρο του Μιλάνου, θα χρησιμοποιείται πιο εύκολα. Ας πούμε, οπότε γινόταν κακός ανταγωνισμός για τις άλλες εταιρείες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απεφεύγει ότι το αεροδρόμιο δικό σου το κάνετε ό,τι θέλετε. Μα και εμείς το ίδιο κάναμε. Το κάναμε ό,τι θέλαμε. Το κλείσαμε. Όχι βεβαίως. Το κρατήσανε ανοιχτό και το χρησιμοποιούν για τις ιστορικές τους γραμμές, για λόγους ασφαλείας, η πυροσβεστική, η αστυνομία, ο στρατός, ό,τι θέλουν. Και το χρησιμοποιούν κανονικά το αεροδρόμιο τους. Δεν υπάρχει ένα αεροδρόμιο για να κατασκευαστεί. Χρειάζεται πολλά δισεκατομμύρια. Και είναι χρήματα τα οποία τοποθετούνται κάθε χρόνο. Για την επέκταση στο διάδρομο, για να κατασκευάσει ένα διάδρομο του αεροδρομίου, χρειάζεται τεράστια έξοδα. Παραδείγματος χάρη, εμείς είχαμε γύρω-γύρω τα χάγκαρ, όλα αυτά τα υπόστεγα που μπαίναν τα αεροπλάνα μέσα και γινόταν ας πούμε οι επισκευές. Τεράστια έξοδα. Αυτά δεν γίνονται μέσα σε μια μέρα. Το να πετάξει ένα αεροδρόμιο για να το κάνει πάρκο, επειδή κάποιοι από τότε είχαν κανονίσει, οι ίδιοι αγοράσαν εκτάσεις στα Σπάτα και πουλήσανε και είχαν κανονίσει να πάρουν και τα αεροδρόμια του ελληνικού. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι εθνική συμφορά πάθαμε.
Το ζήτημα είναι ότι το πώς ξεμπερδεύουμε. Λοιπόν, ναι, σωστό είναι όλο αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αθήνα να μην έχει αεροδρόμια ασφαλείας. Κανένα στρατιωτικό αεροδρόμιο γύρω και τέτοια που λένε δεν μπορεί να κατεβάσει ένα τζαμπ 747. Οι τιμές του αεροδρομίου του Ελευθέριου Βενιζέλου για να παραμείνει ένα αεροπλάνο τη νύχτα είναι τεράστιες. Τα αεροπλάνα σηκώνονται το βράδυ στις 11-12 η ώρα, πηγαίνουν στο Κωνσταντινούπολη, παρκάρουν γιατί εκεί είναι σχεδόν τζάμπα και ξαναγυρίζουν το πρωί στην Αθήνα για να φύγουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ναι, αλλά είναι γερμανικό το αεροδρόμιο. Είναι πολύ καλό. Αυτό δεν λέω. Δηλαδή, λες και αυτοί οι άνθρωποι το κάνουν. Ενώ το αεροδρόμιο του ελληνικού μια φορά ήταν διεθνές πόρασμα. Τώρα δεν είναι πλέον. Έχει σταματήσει πλέον να είναι διεθνές πέρασμα. Είναι ένα αεροδρόμιο για ανθρώπους που έρχονται στην Ελλάδα. Που φεύγουν και έρχονται στην Ελλάδα. Το παλιό αεροδρόμιο του ελληνικού ήταν αεροδρόμιο διεθνών, ας πούμε, προδιαγραφών. Αυτά τα πράγματα όλα καταστραφήκαν ενάντια στα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Εγώ πιστεύω ότι, ας πούμε, υπήρχαν διαφορετικές λύσεις, τις οποίες, ας πούμε, συμφέροντα δεν επετράπη να ικανοποιηθούν. Αυτό δηλαδή ότι στα 100 χιλιόμετρα απαγορεύεται να κατασκευαστεί άλλο αεροδρόμιο είναι, πώς να το πούμε, δεν το κατάλαβα. Αυτοί οι άνθρωποι που υπογράψαν αυτές τις συνθήκες, Μητσοτάκης και Λαγιώτης, τι θα έπρεπε να τους κάνουμε. Πρωθυπουργός. Τους κάναμε. Κάναμε τους κάνουμε, ναι. Και θα κάνουμε και τους διαδόχους τους. Λοιπόν, εντάξει. Εντάξει, να είμαστε καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, μας λέει και ο φίλος ο Κώστας, να μην ξεχνάμε το μεγαλύτερο αυθαίρετο στην Ευρώπη, το The Mall, πάλι Λάτσις και Λάμδα Development, και εκεί άλλαξαν πολεοδομικοί συντελεστές και όλες οι κυβερνήσεις τα υπέγραψαν και ο Δήμος Αμαρουσίου με τον κύριο Πατούλη. Πατούλη, ναι. Λοιπόν, και όταν τελεσυνδίκησε και κέρδισαν οι κάτοικοι Αμαρουσίου, τι έγινε? Απλά απολύτως τίποτα. Μάλιστα θυμάμαι, λέει... Θυμάμαι εγώ που μου λέγανε οι κάτοικοι στο Μαρούσι ότι είχαν καταφύγει με τελεσίδικες αποφάσεις στην αστυνομία, στο αστυνομικό τμήμα, ζητώντας να εκτελεστούν οι αποφάσεις. Ναι. Και ο αρχηγός, ο διοικητής της, έπαιρνε τηλέφωνο τον υπουργό, ναι, όπου και βέβαια του έλεγε μην τολμήσεις να δουν τελεσίδικες αποφάσεις από δικαστήρια. Είχαν τελεσίδικήσει, είχαν περάσει όλοι οι βαθμοί, είχαν υπέρ των κατοίκων του Αμαρουσίου, ναι, και απλά δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ζήτω η δικαιοσύνη στην παρτίδα μας.